Ένας στους δύο περίπου εργαζόμενους στον τουρισμό στο Ηράκλειο αναζητούν νέους χώρους εργασίας, δηλώνοντας έτοιμοι να εγκαταλείψουν ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, στους οποίους εργάζονται, υπό την πίεση των ασφικτικών συνθήκων εργασίας από τη μια και από την άλλη της εποχικότητας που τους επιβάλλει, όπως λένε, ένα ολόκληρο εξάμηνο να ζουν με ψίχουλα, αφού παρά τις δεσμεύσεις το Ταμείο Ανεργίας φτάνει μόλις τους 3 μήνες και 5 ημέρες. Ενδέχεται να φύγουν από τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας περίπου το 48,3% λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας, λόγω φόρτου εργασίας και λόγω της ανασφάλειας της εποχικότητας που νιώθουν οι εργαζόμενοι. Τα ευρήματα από την έρευνα του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου είναι αποκαρδιωτικά, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ περιγράφουν μια τάση απομάκρυνσης εργαζομένων από το χώρο του τουρισμού, που υποτίθεται τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια στήριξής του. Δεν υπάρχει δυστυχώς ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογενειακή ζωή. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει τους νέους, που δυστυχώς βλέπουμε ότι κάθε μέρα φεύγουν και από την πατρίδα μας και πηγαίνουν να βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό με καλύτερες αμοιβές. Τα ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί ο γιος μου είναι ξενοδοχοϋπάλληλος και τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούν να επιβιώσουν και ευτυχώς υπάρχουν συγγενείς και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ο Μανώλης είναι 20 ετών και φέτος δούλεψε για δεύτερη φορά σε ξενοδοχείο. Χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, εξηγεί, μπορεί να καλύψει με τα βία στα έξοδα της καθημερινότητάς του. Βγαίνει, όχι μόνο σίγουρα, θέλει προσπάθεια. Θέλει πολλή δουλειά, δύο δουλειές, θέλει πολλά πράγματα. Οπότε όταν έχεις οικογένεια είναι πιο δύσκολο? Ναι, εννοείται σίγουρα, και έχεις μεγαλύτερες υποχρεώσεις, χρήματα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για εργαζόμενους με οικογένειες, που μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, με βάρδιες ατέλειωτες και ρεπό μηδενικά, καλούνται με το τέλος της σεζόν να ζήσουν με 3 και μόνο μήνες επίδομα ανεργίας και τα έξοδα να γιγαντώνονται λόγω της ακρίβειας. Σίγουρα είναι πρόβλημα. Από τη μία δεν βρίσκουμε και από την άλλη δεν τους βάζουν στο ταμείο. Σίγουρα είναι θέμα, είναι πρόβλημα. Τώρα, ποιος μπορεί να το λύσει και αν θα λυθεί, είναι θέμα κυβερνητικό, είναι θέμα του κράτους, ας πούμε, έτσι, το οποίο πρέπει να το τακτοποιήσει. Να αυξηθούν οι μήνες του επιδόματος ανεργίας είναι ένα πάγιο αίτημα του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, προκειμένου να υπάρξει, όπως λένε, ρεύμα εισόδου και όχι εξόδου εργαζομένων από τα ξενοδοχεία. Κάτι που είχαν ζητήσει και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ένα χρόνο πριν, αποσπώντας δέσμευση ότι το θέμα θα συζητηθεί, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει διαφανεί οποιαδήποτε εξέλιξη. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι απολύσεις στα ξενοδοχεία, που αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι τον Ιανουάριο θα είναι το τελευταίο Ταμείο Ανεργίας που θα πάρουν. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα μείνουν χωρίς εισόδημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι δύσκολα να μπορέσει να ζεις. Οι άλλοι πρέπει να ζήσουν 3 μήνες με 450 ευρώ, να μου είναι έσχος. Ξεφτύλα. Δηλαδή, άμα μιλάμε για κοινωνικό κράτος, μιλάμε γιατί οι λέξεις έχουν χάσει την νόημά τους. Με το χώρο του τουρισμού να ολοκληρώνει μια τουριστική σεζόν με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στέλνουν μήνυμα ότι αν οι συνθήκες για τους εργαζόμενους δεν βελτιωθούν, ο τουρισμός τα επόμενα χρόνια υπό το βάρος των ελλείψεων αυτών θα αντιμετωπίσει εκτεταμένα προβλήματα.